Είσαι και ψηλός, εδώ μου κρύβεις τη θέα από πίσω. Θέλω να δω την υπέροχη θέα. Λοιπόν, κάποια γυρίσματα εδώ για τη νέα παραγωγή που υπογράφεις, Destiny. Ακριβώς, είναι ένα, πιστεύω, αρκετά φιλόδοξο project. Υπάρχει μια αμερικάνικη εταιρεία διανομής από πίσω, η οποία είχε ενδιαφερθεί για το σενάριο. Θα μπει και στο Netflix, έτσι πολύ πιθανό το Destiny. Πιστεύεις ότι το Netflix έχει αλλάξει την βιομηχανία γενικά του κινηματογράφου? Το Netflix έχει αλλάξει πάρα πολύ τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Βλέπουμε τώρα ότι επενδύουν ακόμα περισσότερα χρήματα στο να κάνουν ταινίες και με πολύ πιο γνωστά ονόματα του Hollywood. Πώς βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, δεν είναι ηθοποιοί και παρόλα αυτά μπαίνουν σε ένα serial? Να σου πω για παράδειγμα τον Ντάνο, ο οποίος ήταν ένα παιδί από reality. Λοιπόν, αυτό είναι δουλειά του παραγωγού. Ο παραγωγός έχει δικό του συγκεκριμένο πλάνο, έχει μια ολόκληρη παραγωγή να τρέξει. Αν ο παραγωγός μαζί με το σκηνοθέτη κρίνουν ότι για εμπορικούς ή άλλους λόγους μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε μία σειρά ή σε μία ταινία ή οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων, παίρνει και το αντίστοιχο ρίσκο. Εσένα δεν σε ενοχλεί δηλαδή σαν ηθοποιός που είσαι? Δεν το συζητάω. Το νούμερο ένα τι πρέπει να είναι ηθοποιοί. Ηθοποιοί που σπουδάζουν σε δραματικές σχολές, που ρίχνουν κιλά υδρότα, κόπο, χρήμα να τελειώσουν μια δραματική σχολή. Μιλάμε για ένα ποσοστό ανεργίας της τάξης του 80%. Αν μη τι άλλο, είμαι ηθοποιός και στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών να μην υποστήριζα ότι αυτοί που πρέπει να είναι μες στον χώρο, τουλάχιστον σε ρόλους, εννοείται πρέπει να είναι συνάδελφοι. Το έχεις βρει το άλλο σου μισό? Ακόμα όχι, αλλά το παλεύω. Ψάχνεις? Το ψάχνω όσο δεν πάει.